μετά από μεγάλες προσπάθειες, αλλά αυτές οι προσπάθειες φαίνεται με τη στρατηγική που έχουμε να αποδίδουν. Μέσα στο 2020, τέλος 19 και 20 και μέχρι σήμερα, για μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τη στρατηγική την οποία εφαρμόσαμε, την ταχύτητα την οποία λειτουργήσαμε, έχουμε εντάξει 1.222 νέες και παλιές επενδύσεις, παλιές εννοούμε εξυγχρονισμό επενδύσεων. Είναι στο σύνολο 1.222 επενδύσεις, προϋπολογισμού 566 εκατομμύριων ευρώ και επιχορήγησης τουλάχιστον 303 εκατομμύριων ευρώ. Ξεκινήσαμε τα πρωτοποριακά προγράμματα που κάναμε το επενδύο και πανεπενδύο στη Θεσσαλία από το πρόγραμμα της περιφέρειας, το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Θεσσαλίας, με προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων και επιχορήγηση 70 έως και 70%. Εκεί εντάχθηκαν περίπου στο επενδύο που είναι νέες επιχειρήσεις, 373 νέες επενδύσεις μέσα στο 2019-20. 373 νέες επενδύσεις με νέους ανθρώπους, με νέους επενδυτές, με νέες θέσεις εργασίας, προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ. Και εξυγχρονίστηκαν, έγιναν προτάσεις εξυγχρονισμού περίπου 210 επιχειρήσεων προϋπολογισμού 43.600.000 ευρώ. Αυτά είναι τα προγράμματα που έβγαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι τα 30 εκατομμύρια τα οποία έδωσε επιχειρήσεις για να τις διατηρήσει στη ζωή μέσω του ΑΝΑΣΑ 1 και βγάζουμε το ΑΝΑΣΑ 2 και το ΑΝΑΣΑ 1 αρχίζει να προχωρά. Από το leader της Περιφέρειας Θεσσαλίας για μικρές επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μάλιστα σε χωριά για να κρατήσουμε το κύμα στη φιλίας, έχουν ενταχθεί 217 επιχειρήσεις προϋπολογισμού 43.780.000 ευρώ. Και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους κύκλους των προτάσεων που έγιναν στον αναπτυξιακό νόμο έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα από τον πρώτο έως και τον έκτο κύκλο προτάσεις, 422 προτάσεις προϋπολογισμού 397 εκατομμυρίων ευρώ, 400 εκατομμύρια ευρώ. Όλες αυτές οι προτάσεις οδηγούν σε έργα, σε επενδύσεις, σε επιχειρηματικότητα, σε θέσεις εργασίας, σε χρήμα στην πραγματική οικονομία και δίνουν ανάσες αισιοδοξίας, ανάσες ελπίδας και οξυγόνο δημιουργίας στην περιοχή.